σου πω όμως διαφορετικά, έξω από την Αγία Γραφή κάτι. Ο άνθρωπος έξω από αυτή την ύπαρξη δεν υπάρχει. Εμείς σαν όντα, η ψυχή μας δεν υπήρχε πριν. Απλά, όταν έπεσε ο άνθρωπος, έγινε η πτώση από πνευματικό, μπήκε στη φθορά, μπήκε στο μικρό άνθρωπο. Γι' αυτό χρειάστηκε και ο Χριστός να έρθει και να τον μάθει, γιατί πριν τον ήξερε, τον ζούσε, ήτανε. Ξέκοψε από το δέντρο της ζωής ο άνθρωπος μέσα από τη γνώση και αυτό και μέσα από, από όλο το κατρακύλημα που έπαθε ο άνθρωπος. Εμείς σαν ψυχή δεν υπήρξαμε, απλά λαμβάνοντας τον κλήρο της υπάρξεως, γιατί ο Θεός δημιουργεί και δεν σταματά να δημιουργεί. Έξω από εμάς υπάρχει αμέτρητος αριθμός όντων. Αριθμητική ανθρώπινη δεν υπάρχει να τη μετρήσει. Ναι. Δεν υπάρχει. Σταματάει το ανθρώπινο μυαλό. Ξεπερνούν οι δυνάμεις, τις ανθρώπινες δυνάμεις μας απ' έξω. Τι γίνεται τώρα? Κάποια στιγμή, τη στιγμή που γίνεται η σύσταση της ψυχής, η ψυχή λαμβάνει εμπειρία όλου του μεγαλείου από τότε που δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο και τα όντα και τις υπάρξεις. Γι' αυτό αναπολούμε και νοσταλγούμε εκείνη τη στιγμή και λέμε για τότε. Εμείς σαν ύπαρξη δημιουργόμαστε τη στιγμή της συλλήψεώς μας. Τη στιγμή που το νεκρό, το νεκρό κομμάτι μας που δεν υπάρχει, το ανύπαρκτό μας, ακούει να γίνει. Ακούει τη φωνή, όπως πρωτάκουσε η δημιουργία του Θεού που είπε να γεννηθεί φως. Και γίνεται το φως. Ύπαρξε. Το πρώτο κτίσμα λαμβάνει χώρα μέσα στο πνεύμα του Θεού. Και έτσι η ψυχή φέρνει μέσα της και τον Αδάμ που υπήρχε πριν. Σαν γνώση όμως. Σαν εμπειρία καλείται εδώ. Έχει τη σφραγίδα μέσα της. Τη γνώση, την εμπειρία. Γι' αυτό ένα από τα πιο μεγάλα που θαυμάζω στην ψυχή είναι αυτή η εμπειρία της. Δεν μπορεί όμως να φτάσει η ψυχή στην προύπαρξη του Θεού. Δεν μπορεί κανένα όν. Γι' αυτό θα είναι κλειδωμένο μυστικό λοιπόν η γνώση αυτή για πριν σε εμάς. Γιατί εμείς δεν είμαστε εκεί. Μπορεί να υπήρχε ο προγονός μας, ο Αδάμ, ο δημιουργικός άνθρωπος, ο ένθεος άνθρωπος της τέλειας κοινωνίας με το Θεό. Και είδαμε ότι από εκεί έπεσε. Είναι μια μεγάλη φωνή για εμάς. Ναι. Όταν φτάσουμε στα όντα, να φτάσουμε όντα που δεν θα πέφτουμε. Για εμάς. Ναι. Για εμάς. Στην ιστορία των ανθρώπων όμως που προτιμώ εγώ, έχουμε 2000 χρόνια τον Λόγο του Χριστού, το σπέρμα του Χριστού μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Αυτό το σπέρμα τώρα αναπτύσσεται μέσα στην παγκόσμια μια ψυχή με μεγάλες ταχύτητες. Αυτό θα δοθεί στον άνθρωπο. Θα δούμε δηλαδή παιδιά που θα έρχονται και θα μας διαβάζουν. Θα το δούμε, θα το ζήσετε. Θα δούμε ανθρώπους που από το μηδέν θα εξελίσσονται. Θα ζήσουμε δηλαδή την παρουσία του πολύ ορατά. Θα εξελιχθούν όλοι, όχι προς το καλό ή προς το κακό, το να βλέπουν. Ναι, όλοι. Όλοι. Απλά θα υπάρξουν οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν θέλουν. Υπάρχουν οι άνθρωποι που θα πάρουν μέρος των αρνητικών δυνάμεων και μάλιστα εργάζονται με μεγάλες ταχύτητες για να εμποδίσουν πάρα πολύ αυτή την εξέλιξη. Οι αρνητικές δυνάμεις, οι οποίες εκφράζονται μέσα από ανθρώπους οι οποίοι πολύ αγνοούν ότι είναι υπηρέτες και όργανα αυτών των δυνάμεων. Τώρα μπήκαμε σε μια μεταφυσική συζήτηση, αλλά αξίζει τον κόπο. Αλλά πολλοί από αυτούς και όταν γνωρίσουν ότι θα υπηρετούν αρνητικές δυνάμεις θα συνεχίσουν. Είναι όπως πολλοί άνθρωποι γνώριζαν ότι όταν ο Χίτλερ έκανε τον πόλεμο, λέω ένα παράδειγμα, ήταν άσχημο, αλλά η θέση τους υποχρεωτικά συνέχισαν. Υπάρχουν δικαστές που ξέρουν ότι υπάρχουν νόμοι απαράδεκτοι και συνεχίζουν να τους υπηρετούν. Υπάρχουν νομοθέτες οι οποίοι ξέρουν ότι αδικούν, μάλιστα έχει γίνει και σλόγγαν να λένε στον κόσμο, θα πληρώσει αυτός που δεν φταίει. Και πότε πλήρωνε αυτός που φταίει? Ο απλός κόσμος το ξέρει στο πετσί του αιώνες, πληρώνει αυτός που δεν φταίει. Πολέμαγε ένας στα αρχαία χρόνια βασιλιάς για να πάρει δόξα και σκοτωνώσαν εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς λόγο. Ο άνθρωπος που δεν έφταιγε πάντοτε πλήρωνε. Γι' αυτό είπα και δηλώνω
ότι αυτό ο Θεός αποφάσισε να το σταματήσει και θα το σταματήσει. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα υπηρετήσουν το κακό εις γνώση τους. Ακόμα και όταν μάθουν τις δυνάμεις, ακόμα και όταν δουν ότι ο δρόμος τους δεν οδηγεί σε εξέλιξη. Σήμερα, καλέ μου φίλε, μου κλέβεις ένα λόγο που πρώτα Θεός θα πούμε σε επόμενη βιβλιοπαρουσίαση. Σήμερα υπάρχουν ηγέτες του κόσμου αυτού που βλέπουν, ενώ οδηγούν, δεν γνωρίζουν που οδηγούν και παραμένουν οδηγοί. Βρε, αφού δεν ξέρεις που οδηγείς, γιατί συνεχίζεις να είσαι οδηγός? Υπάρχουν ηγέτες του κόσμου τούτου, οι οποίοι ενώ οδηγούν και διαπιστώνουν πως οδήγησαν τα πλήθη σε αδιέξοδο, συνεχίζουν το δρόμο τους χωρίς κανένα ελιγμό. Μοιάζουν ανίκανοι αυτοί οι ηγέτες. Κάτι μέσα τους νέκρωσε, στο μέσα τους, στο είναι τους νέκρωσε και μοιάζουν ανίκανοι να επιστρέψουν στους δρόμους της ζωής. Είδες που μου έκλεψες και λόγο από επόμενη βιβλιοπαρουσίαση.